Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή σας καλημέρα. 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 Καλή δύναμη. Λοιπόν, και χιόνια στο Καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνουν. Δεν έχουμε Δεκέμβριο, δεν έχουμε Γενάρη, δεν έχουμε Φλεβάρι, εντάξει, δεν έχουμε Μάρτι. Μας κάνει... Είμαστε στις αρχές του Απρίλη. Αλεξάνδρα... Και κοιτάξτε να δείτε τι έχει κάνει η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Αποκλείεται να είναι. Εάν δεν είναι ψεύτικο το χιόνι. Εικόνα. Αποκλείεται, το έχει στήσει. Ναι. Κοίταξε, η εικόνα αυτή κι όμως είναι αληθινή. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή την εικόνα δεν μπορούν πραγματικά να την πιστέψουν ακόμα και οι κάτοικοι εντός Αποκιάτη. Βλέπετε. Βλέπετε πόσο έντονη χιονόπτωση έχουμε, μισό λεπτό. Αλεξάνδρα, είσαι στο γνωστό σημείο στο κέντρο πάνω του Χορτιάτη. Για να είμαι στο γνωστό σημείο, δούμε τι κάνουμε. Είναι απίστευτο. Χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα! Ακόμα και εδώ οι κάτοικοι μου λένε, Γιώργο, ότι τόσο χιόνι Απρίλιο μήνα δεν έχουν ξαναδεί. Σωστά τα λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο, πολλά χρόνια έγινε να φανεί κάτι τέτοιο. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα, με δυσκολία προς εκεί. Συνέβαινε μια μέρα νωρίτερα, θα νομίζαμε πως ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο. Λένε οι άνθρωποι ότι αν συνέβαινε χθες με τον Πρωταπριλιά, θα νομίζω ότι ήταν το αστείο της Πρωταπριλιάς. Βρισκόμαστε, για να σας πω λίγο, εδώ πέρα βλέπουμε χιονιστικά συνέχεια. Ο κόσμος, ναι, συνεχίζεται, μα είναι έντονη, Γιώργο, να σου δείξω λίγο κάτι. Για προχώρησε λίγο να δούμε και λίγο εικόνα, Αλεξάνδρα. Για προχώρησε να μας δείξει, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ που είμαι σε μια πλατεία. Το πιστεύεις? Κοίταξε, να... είναι στην πλατεία, βλέπεις το χιόνι, 40 εκατοστά τουλάχιστον. Τι έγινε, φιλαράκι, ε? Θέλει παρίτσα. Καλώς το να. Σκύλος. Πού να το πιστεύει κι αυτός. Κράτησε τον, είναι να, πολύτιμος. Να έρθουν τα φιλαράκια μου εδώ τώρα. Κράτησε το σκύλο, πολύτιμος, είναι πολύτιμος. Και αυτός, οι δυο μαζί. Είναι πολύτιμος. Θα τον πάρουν το πρώτο βόλτα και τον ένα και τον άλλο. Εδώ σου λέω, στον διαδίκτυο. Το πρωί τον ένα, το απόγευμα τον άλλον. Δες λοιπόν, εδώ πώς κατεβαίνουν τα οχήματα. Έχουμε και τα οξιονιστικά που ανεβαίνουν τώρα. Τώρα σε παρακαλώ, στο Αστέρι, δείξε λίγο. Περνούν χωρίς υπερβολή, ανά 3-4 λεπτά, εξιονιστικά μηχανήματα και ο δρόμος παραμένει λευκός. Και είμαστε στον Απρίλιο μήνα. Δηλαδή, είμαστε στον Απρίλιο μήνα. Πόσο έντονη είναι η χιονόπτωση. Μάλιστα. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χαίρετε τώρα, Γιώργο. Καλημέρα. Το ξέρω, το ξέρω. Το Γιάννη, ξέρω. Ξέρω. Το απολαμβάνει. Ασταμάτητα. Όσο χιόνι δεν δείξαμε. Εντάξει, τώρα μήνα. Ρυθμίζεις κυκλοφορίες. Τα πάντα κάνεις. Μπράβο, Αλεξάνδρα. Εννοείται. Απαγορεύει και κυκλοφορίες στην παραλία. Θέλω να σας πω, θέλω να σας δώσω κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Ο φρούραρχος, έλα πάνω. Επειδή μας βλέπουν και οι πολίτες που ζουν στην περιοχή εδώ. Βέβαια. Σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη έχουν μοιράσει περίπου 300 σακιά αλάτι για τις περιοχές της Βίσης Δίσματος, για να μπορεί ο κόσμος να κινείται με ευκολία. Είναι όλοι οι πολίτες μπορούν να πάρουν αλάτι από τα κοινοτικά καταστήματα, να ξέρουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει. Μάλιστα, Αλεξάνδρα. Και ήδη αυτή την ώρα επιχειρούν 11 εκχιονιστικά μηχανήματα και άλλα 10 είναι στην επιφυλακή. Οι δρόμοι τώρα μην βγουν κάτι άλλο, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Μην βγουν όλοι τώρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, παραλτήσουν την παραλία και έρθουν στο Χορτιάτη που έχει χιόνι. Για να κάνουν χιόνι. Λοιπόν, σε αφήνω με το σκύλο. Τώρα να θυμίσουμε ότι. Να θυμίσουμε επίσης, για να μην το ξεχνάμε, εντάξει, ενθουσιαστήκαμε από τη σφοδρή χιονόπτωση. Μένουμε στο σπίτι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, και σαν έτσι, το σπίτι, όπως λέμε, η Θεσσαλονίκη δεν έχει. Αλεξάνδρα μου, σε αφήνουμε. Σε αφήνουμε. Έχει ενθουσιαστεί αυτή. Κοιτάξτε, είναι ενθουσιασμένη η Αλεξάνδρα Καημένου, είναι ενθουσιασμένη με το χιόνι που βλέπει. Κοίταξε.